είμαστε και πάλι μαζί, My Style Rocks, εδώ στον Sky. Ξεκίνησε στο προηγούμενο επεισόδιο έτσι πολύ, θα έλεγα, εντυπωσιακά, δυναμικά, το λιγότερο που μπορώ να πω, η καινούρια για εμάς εβδομάδα, για να δούμε πώς θα συνεχιστεί με 10 πλέον διαγωνιζόμενες εδώ να κάνουν την πασαρέλα τους και βεβαίως να κριθούν από τους τρεις κριτές μας, δηλαδή από τον κύριο Δημήτρη Σκουλό. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Ξέχασα να σου πω ότι δεν έχουμε πάει σε κάποια έκθεση ακόμα μαζί, ενώ βλέπω ότι γενικά πηγαίνεις με κάποιες άλλες κυρίες. Αυτό θα πω εγώ μόνο. Πού ξέρεις ότι έχουμε κυρίες? Ξέρω, όλα τα παρακολουθώ εγώ. Μα αυτό ξέρεις με ποιον ήμουν, να σου είμαι, πω κάτι. Ποιαν ήμουν. Α, περίμενε, ξέρω εγώ. Σου πω λίγο, αν πάμε σε έκθεση και βγάλω αυτά τα παπούτσια και φορέσω κάποια άλλα, πηγαίνω? Και τώρα πηγαίνεις. Και με αυτά, όχι, γιατί ξέρεις τι ήταν να κάνω σήμερα, ήταν να βάλω ένα λευκό παντελόνι. Ναι. Και τελευταία στιγμή το έβγαλα. Γιατί? Κάτι δεν μου αυτό, αλλά θα ήμασταν ίδιοι. Ναι. Εγώ δηλαδή. Εσύ τέλεια. Εντάξει, ευχαριστώ. Πάρε τη θέση σου, διότι ακούστε να δείτε τι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα μου είπε η συντακτική ομάδα που εγώ δεν το ήξερα. Ότι λέει ο αριθμός 10 είναι κοσμικός αριθμός και ότι προέρχεται από τη λέξη δέχομαι. Το ξέρατε σε αυτό? Από ό,τι βλέπεις, όχι. Δεν το είχε κανένας μας. Ούτε εγώ. Οπότε ας είπω, δέχτουμε τις 10 διαγωνιζόμενες μας.
Γιάννα, εγώ ναι. καταλαβαίνω τι σου συμβαίνει. Τι? Πιστεύω ότι ναι. θέλεις, αυτός είναι ο απότερος στόχος, κάποια στιγμή να βρεθείς και να σπουδάσεις σε ένα αμερικάνικο κολέγιο. Ναι. Ε? Ναι. Μπράβο. Όχι, είναι σοβαρός στόχος αυτός. Εντάξει, ναι, είναι και ένα look που θα μπορούσε να το κάνει κάποιο παιδί, τη κορίτσι της ηλικίας μου. Παιδί μου, αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέω. Απλώς πες μας, επειδή τώρα δεν πας σίγουρα εκεί. Είτε στην Αμερική, είτε στην Ελλάδα, είτε οπουδήποτε ζει, κάθε μία μπορεί να το φορέσει, θεωρώ, όπου θέλει. Να το φορέσει. Ναι. Όχι όπου θέλει, εκεί που θα τη πει εσύ τώρα. Ναι. Γιατί πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα ναι. εσύ τώρα. Εμένα ήρθε η φίλη μου από την Κύπρο, μια πολύ καλή μου φίλη που σπουδάζουμε μαζί εκεί πέρα. Ναι. Οπότε την πήρα και την πάω στο Πειραιά, συγγνώμη, από τα μέρη μου. Mm-hmm. Θα πάμε λίγο και από τα Βοτσαλάκια στα γήπεδα να παρακολουθήσουμε. Βόλοι παίζουν εκεί διάφορα. Στη Καστέλα θα πάμε για ένα καφέ, θα κάνουμε μια βόλτα πρωινή στο Πασαλιμάνι. Να τη δείξετε λοιπόν τα μέρη ναι, με έναν τρόπο. Ναι. Ωραία. Ακούσατε πού θα πάει τη φίλη της από την Κύπρο η Χριστιανά και θα βαθμολογήσετε. Κάτι που μου είχε λείψει πάρα πολύ ναι. είναι να δω Άσο από την Ειρήνη Παπαβασιλείου. Και α, το ζητούσε η Κατερίνα, μάλλον. Ήρθε. Oh, ναι. Λοιπόν, είναι full Χριστιανά αυτό το look, αρχικά, ξεκινάμε από εκεί. Το μόνο που μου αρέσει είναι το σακάκι μαζί με το πλεκτό από μέσα, το οποίο είναι ένα ζακετάκι το οποίο υπάρχει ένα ζωνάκι, μια ζώνη στη μέση. Τι είναι αυτό ακριβώς? Εγώ το έβαλα, ζωνάκι, ναι. Είναι ζωνάκι. Ήταν... Είναι από ένα σακάκι κανονικά. Που μου αρέσει πάρα πολύ μαζί το με το έβαλα, πλεκτό, ναι. αλλά μόνο αυτό μόνο κρατάω αυτό. Από το look. Ναι, μόνο αυτό. Το ζωνάκι. Ζωνάκι. Εννοώ το πλεκτό μαζί με το σακάκι. Α, το σακάκι... πλεκτό με το ζωνάκι. Λίγε, σε παρακαλώ, πες μου το κρατήσεις. Ωραία, κρατάω το σακάκι μαζί με το ζακετάκι. Το χρωματικά το παίρνω μαζί με το ζωνάκι. Ένα, δύο, τρία. Αυτό, ναι, ωραία. Είναι και τρίτο, ναι. Ωραία. Αυτό μόνο κρατάω από το look. Από το άλλο τι σε χάλασε, ένα άσπρο. Το είναι. Άλλο είναι, ναι, είναι ένα άσπρο, μετά είναι κάποια sneakers τα οποία θεωρώ πως είναι λίγο αδιάφορα. Okay. Κάλτσες, okay. Θα μπορούσε να το κάνεις αλλιώς το στυλ αυτό, γιατί αυτό το όλο συνολικά το έχω δει πολλές φορές από τη Χριστιανά, θεωρώ. Mm-hmm. Και γενικά μπορώ να το δω πολύ εύκολα έξω. Καλά, αν είναι έτσι και εγώ κάθε μέρα ντύνες με παρόμοιο look. Mm-hmm. Μπορώ να πω, το έχω ξαναδεί σε σένα, παρόμοια λόγια. Εννοείται, μπορείς να το πεις. Μπορείς να πεις και όλες, άμα το βλέπεις και έξω συνέχεια. Ξέρεις, κάθε μία έχει το στυλ της. Ορίστε. Η κάθε μία έχει και το στυλ της. Ναι, αυτό βαθμολογώ. Ναι. Κρατάω μόνο αυτά τα οποία είπα. Ευχαριστώ. Κάθετη. Λέει και το ευχαριστώ. Φύγαμε. Σελένη. Χριστιανά μου, ναι, στο σημείο του παιχνιδιού που είμαστε νομίζω ότι όντως βλέπω τη Χριστιανά, αλλά βλέπω τη Χριστιανά της πρώτης εβδομάδας, με μια μικρή διορθωτική κίνηση, αλλά δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Δεν γεμίζει δηλαδή το δικό μου μάτι αυτό που βλέπω. Προσπαθώ, αλλά δεν. Ναι, και παρόλα αυτά έβαλες δύο. Αυτό, ναι, ναι, γιατί θα μπορούσα να έχω βάλει και ένα, αλλά θεωρώ ότι επειδή βλέπω την ίδια, είναι ο εαυτός της δηλαδή και είναι συνεπής αυτό, βαθμολόγησα αυτό με δύο. Ωραία. 2,1 ωραία. Είναι ο μέσος όρος. Εντάξει. Εντάξει. Πήγαινε τώρα στους κουτές. Και ας ξεκινήσουμε από την Ηλιάνα. Γεια σου, Χριστιανά. Γεια. Να έχεις δίκιο, κάτι εκεί δεν έχει πάει καλά στο καπέλο. Σε ενοχλεί πολύ γιατί πετάνε κάπως τα μαλλιά σου. Φοβάμαι πεταχτεί το αυτί, όχι τίποτα άλλο. Το αυτί μια χαρά είναι, δεν πηγαίνει πουθενά τη θέση του. Δεν φεύγει, εκεί μένει. Όχι, αλλά όταν βάζω καπέλα, πιέζονται έτσι. Καταλάβατε. Ναι, πρέπει να ανοίξει λίγο το καπέλο, να δώσει λίγο χώρο στο κεφάλι σου, να αναπνεύσει. Εντάξει, τώρα θα το βγάλω. Ωραία, εντάξει, βγάλει το. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τι έχει γίνει τώρα. Εμένα μου αρέσουν τα χρώματα που έχει συνδυάσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ τσιγλικούλα με αυτό το look και είναι πολύ κομψό για αυτή την ηλικία που είσαι εσύ. Χωρίς να παρεξηγείσαι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ cute, είναι πολύ χαριτωμένο. Αλλά η φούστα που φοράς, επειδή θυμίζει τένις, θα προτιμούσα να πεις ότι εγώ με τη φίλη μου θα έρθει να με πάρει το τένις, έχουμε μάθημα τένις και μετά θα ντυθώ λίγο κάπως διαφορετικά, θα αναβαθμίσω τη στολή που κάνω μάθημα και θα πάμε για ένα καφέ. Ναι. Δηλαδή εκεί το καταλαβαίνω. Τώρα είναι σαν έβαλε στολή του τένις, να πας βόλτα στα βοτσαλάκια στην παραλία, να δεις τους άλλους να παίζουν βόλεϊ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό το look μου θύμιζε τένις εννοείται, απλά δεν ήθελα να πω το αυτονόητο. Μια ρακέτα σου έλειπε και ένα ζωστό κόνσεπτ. Χρωματικά είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ευχαριστώ. Στέλιο. Ναι, για βγάλε Χριστιανά να δούμε.
Εμένα μου αρέσει αυτό το look το πάνω κομμάτι μόνο, δηλαδή ζακέτα με το φουστάκι αυτό, τελειώνω εκεί. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα look κάνεις και πιο μικρή από την ηλικία σου. Δηλαδή τώρα θα σου πω τα αντίθετα. Είσαι σαν ντίβα στο λύκειο, αμερικάνικο λύκειο, και είναι λίγο, είσαι και μαζορέτα, ας πούμε. Πώς είναι αυτές οι σειρές οι αμερικάνικες. Ναι. Και είναι πολύ μαζορέτα, δηλαδή κορίτσι ηλικίου. Ναι. Όχι 19 χρονών, νέα γυναίκα. Γιατί όχι. Καλά. Μπορεί να χρωστάει μερικά μαθήματα, βρέσκεται. Όχι. Ναι. Το σακάκι. Τσάντα. Καπέλο. Μαλλιά, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το look. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Στάσου να πάμε τώρα στο Δημήτρη. Εμένα η κόρη μου όταν το δει αυτό θα τη τρελαθεί. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου, 10. Είναι 10. Ωραία. Αλλά ξέρει το, για 10 ετών το κορίτσι μου ξέρει. Τέλεια. Και θα ξετρελαθεί πάρα πολύ. Ωραία. Και με την ψηλή κάλτσα και με τα sneaker και με τη φούστα σορτσάκι. Είμαι σίγουρη. Όχι, είναι σορτσάκι και διαφορετική φούστα. Α, οκ. Okay. Ναι. Okay. Θα ξετρελαθεί σίγουρα. Εντάξει, είναι κοντά στην ηλικία σου. Είναι πάρα πολύ απλό, Χριστιανά, με αυτό που έκανες. Ναι. Δεν είναι κάτι σπουδαία στιλιστικό κομμάτι αυτό που ανέλαβες να φέρεις τώρα εδώ. Εγώ νομίζω, όπως και με την Νικόλ, λες και τραβήξατε χειρόφρενο σήμερα. Και πήγατε λίγο ένα βήμα πίσω. Εμένα μου θυμίζει τη Χριστιανά που έφερνε αυτό το look σε μικρές παραλλαγές για αρκετά επεισόδια και σου λέγαμε εντάξει, το είδαμε. Επέρασε καιρός όμως και είπαμε. Αλλά έχουμε πολύ καλή μνήμη. Ναι. Εγώ προφανώς θα ήθελα μια πιο statement τσάντα να το κάνει λίγο πιο μόδολο αυτό. Ναι. Που έχει ένα τσαντάκι διακυβερνητικό που είναι αυτό. Όπως και ένα όχι σακάκι, θα ήθελα ένα μεγάλο πάλι statement bomber ιδιαίτερο ή κάποιο άλλο jacket σε ένα χρώμα, ώστε όλο αυτό να μου το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον. Τώρα αυτό με το σακάκι ρηχτό και τα λοιπά, δεν το κάνει ενδιαφέρον. Λίγο βαρετό. Ο χιούτι είναι, αλλά δεν είναι πιο ενδιαφέρον, όχι. Εκεί είναι το κακό. Βέβαια η μερένια μου θα ξετρελαθεί, είμαι σίγουρος. Ωραία, τέλεια. Ο μπαμπάς μας ενδιαφέρει τώρα, γιατί ο μπαμπάς είναι που βάζει τη βαθμολογία. Σκέφτομαι και το παιδάκι μου. Ξετρελαθεί και η κόρη. Σκέφτομαι και την πεταλουδίτσα. Αλλά πρέπει να είμαι. Πεταλουδίτσα μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει ο μπαμπάς να κάνει τη δουλειά του. Θα στενοχωρηθεί, αλλά. Θα στενοχωρηθεί και θα ακούσω γκρίνια σπίτι, να το ξέρει. Να. Τώρα θα στενοχωρηθεί όμως και η Χριστιανά. 5,1 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Σημερινό look, Σελένη, είναι απόλυτα σελενιακό. Α, λες, Κατερίνα. Έτσι νομίζω, ναι. Δηλαδή μου θύμισε, ξέρεις, παλιές μέρες. Παλιές μέρες. Παλιές ένδοξες μέρες. Άμα είναι ένδοξες. Βεβαίως και είναι, εννοείται. Καλά δικές. Πώς σου φάνηκε τώρα που ξαναγύρισες, μια μέρα μετά, πώς είναι? Πολύ όμορφα, είναι όλα τάξεις, εκεί που τα αφήσαμε, εφταξία επικρατεί όπως ωραία, τα αφήσαμε. Εξαιρετικά, πού πηγαίνεις σήμερα? Λοιπόν, εγώ Κατερίνα, μετά από διάφορες οχλήσεις που δέχτηκα από τηλεθεάτριες, από τη φίλη μου τη Φραντζέσκα, μου λέει, ρε παιδί μου, δείξε κάτι να είναι οικονομικό για ορκωμοσία. Οπότε η πρόταση είναι η εξής. Ένα σακάκι που το έχουμε στο σπίτι και το έχουμε λίγο παραγωνισμένο, το βαριόμαστε, δεν είναι πάντα στη μόδα. Με πάρα πολύ οικονομικά ρούχα από fast fashion και ένα κομμάτι ενδεχομένως που το έχουμε στην τουλάπα μας είτε από vintage shop, φτιάχνουμε κάτω από 100 ευρώ ένα πολύ όμορφο look για ένα μεταπτυχιακό. Εγώ πάω να ορκιστώ στο μεταπτυχιακό μου, στη διαπολιτισμική κοινωνία και πολιτική. Τι με μου λες τώρα! Ναι. Με κατεύθυνση ασιατική βεβαίως. Και το φοράω αυτό αντί τη Βένου, γιατί ούτε εγώ φόρεσα στη δική μου ορκωμοσία τη Βένου και γενικά μετά την πανδημία πολλές φορές στις ορκωμοσίες δεν φορεγέται πια η τη Βένος, να το πούμε αυτό. Μου λείψεις πραγματικά. Πάμε.
μεγάλες στιγμές ζεις. Όνειρα, όνειρα. Όπως είδες, δεν τις ζουν πολύ συχνά αυτές τις μέρες οι υπόλοιπες παίχτριες. Δεν υπάρχουν διακυμάνσεις. Όχι, όχι. Το τελευταίο διάστημα είναι 2-3. Το 3 τώρα μιλάμε είναι στα 5 και κυρίως 1-2-1-2 πηγαίνει. Λοιπόν, εκεί στα ορεινά της Βουλής, Ειρήνη Καζάκη, ναι, βγάζει τα γυαλιά της και... Ναι. Λοιπόν, και το παπούτσι το θεωρώ λίγο ανεπίσημο. Και το από πάνω, το μου βγάζει λίγο νεγκλιζέ, νυχτικιά, κάτι σπιτικό. Μην τις τα λες αυτά. Δεν είναι παρόλα αυτά. Το ξέρω, σαν ύφος. Σαν κέικ, ας πούμε, τι σπιτικό. Δεν φαίνεται να σπιτικό ρούχο. Σπιτικό ρούχο. 2,9. Παραμένεις υψηλά, παραμένεις. Πήγαινε στους κριτές. Στέλιο, ορκιζόμεθα. Λοιπόν, κοίταξε, Ελένη, είναι ένα look που έχει πολλά στοιχεία που μου αρέσουν. Έχει μια ηρεμία. Δεν μου αρέσει το λευκό πέτο του κιμονό σε σχέση με το σακάκι και την μπλούζα που φοράς από μέσα. Mm-hmm. Θα προτιμούσα το σακάκι να είναι πιο εφαρμοστό, να είναι πιο βαθύ ντεκολτέ και ενδεχομένως μόνο του να αναπνέει λίγο χωρίς την μπλούζα από μέσα και να είναι ίδιο χρώμα με το πέτο του κιμονό. Το χρώμα του κιμονό που κάνει και λίγο φλούο μαζί με αυτό το φιστική του παντελονιού και τα... Σαμπό και η τσάντα είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο το σακάκι βρίσκω λάθος. Ωραία. Δηλαδή πιο κοντό, mm-hmm, πιο στενό, mm-hmm, το υλικό είναι σωστό, ναι, και πιο βαθύ το βε, χωρίς την μπλούζα. Ναι. Αυτά. Γενικά είναι ωραίο look, μου αρέσει η αρμονία των χρωμάτων, μου αρέσει η σκέψη, τις αστοχίες τις είπαμε, καλά πάει και για ορκομασία είναι ωραίο, αλλά είναι λίγο φλίαρο. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Όχι όμως kids. Ούτε μη πρωινό απογευματινό. Ναι, ναι. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Δημήτρη. Είναι αυτό που έκανες με τα 100 ευρώ, λοιπόν. Παίζει να σου και νικήτρια εκείνη τη μέρα, γιατί είναι πάρα πολύ κομψό. Ναι, πάρα πολύ κομψό. Με κάποιες μικρές αστοχίες. Π.χ. την υφή της μπλούζας μέσα θα ήθελε πιο λεπτή μπλούζα, γιατί μοιάζει σαν μάλινη στα μάτια, στο μάτι μάλλον το δικό μου από εδώ. Βαμβακερή είναι. Βαμβακερή δεν μοιάζει. Βακερό πλεκτό. Ναι, σαν πλεκτό, όπου εμένα. Λίγο με ξενίζει σε σχέση με την υφή του παντελονιού. Ήθελε πιο λεπτή μπλούζα. Mm-hmm. Επίσης, τα σαμπού που φόρεσες δεν θα την πήγε πιο ιδανικό παπούτσι για το κιμόνο που φοράς. Πάρα πολύ ωραίο. Το μόνο που με ξενίζει και η τσάντα μου αρέσει είναι η υφή της μπλούζας. Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι άλλο. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Και θα προτιμούσα κλειστό. Επίσης, δεν μου αρέσει η ζώνη πάρα πολύ. Ναι. Το που ανοίγει, μου κλέβει τη ματιά και με ενοχλεί. Ενώ έτσι μου κάνει πολύ πιο κομψό τώρα και σου φτιάνει και λίγο πιο πολύ τη σουλέτα. Ναι, ναι. Σε λένε ξανά καλώς ήλθες. Ευχαριστώ πολύ. Μας έλειψες, το ξαναλέω, να το πιστέψεις. Και εμένα μου λείψατε πολύ. Και μας αρέσει το δημιουργικό και ελεύθερο πνεύμα σου. Ευχαριστώ πολύ. Ηλιάνα, εύχομαι να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο. Και εγώ το εύχομαι. Σελένη μου, είναι πάρα πολύ ωραίο το look και είναι πολύ ωραία σκέψη, γιατί όντως στις ορκομοσίες δεν βλέπουμε και πολύ κομψά. Δεν βλέπουμε πολύ. Κόμψο styling, χορκίσει εγώ, φίλες. Εγώ δεν θα άλλαζα αυτά που φοράς από μέσα. Αυτό που θα άλλαζα σίγουρα και δεν μου ταιριάζει είναι τα prints που έχει αυτό που φοράς από πάνω. Ναι. Νομίζω ότι δίνω μια πληροφορία πάρα 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 πολύ έξτρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια του ρούχου, ναι, και είναι και φωσφοριζέ το χρώμα του και αυτό κλέβει πολύ την παράσταση από όλο αυτό που έχει φτιάξει από μέσα. Mm-hmm. Γενικά όμως είναι πάρα πολύ ωραία πρόταση και σου πηγαίνει και πάρα πολύ. Σου εμένα είναι αυτό που μου αρέσει. Μα είμαι σίγουρη, ναι, ότι αυτό είναι που σου αρέσει. Είναι τώρα αυτές οι μέρες. Κάπως εμείς δεν είναι, τα βρίσκουμε. Κάπως δεν. Πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει. Μου κλείνει, φανάρι, και μου κλείνει το μάτι και μου κάνει... Θα τα ξαναβρούμε. Μιλάμε εδώ πέρα. Άλλος άνθρωπος με το που ήρθαμε. Άλλος άνθρωπος ο Στέλιος Κουδουνάρης. Μα δεν μπορεί χωρίς εμάς πια. Τώρα πια όχι. Και δεν μπορεί ούτε η Σελένη χωρίς εμάς πια. Τρία. Ψύχρεμη σε θέλω. 11,9 είναι ο μέσος όρος. Συγχαρητήρια, Σελένη, για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ.
γίνεται? Καλά. 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 Εντάξει. Πώς να είμαστε. Άλλες φορές έτσι, άλλες φορές αλλιώς. Ναι. Το look έχει κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουν τα κορίτσια? Όχι. Αυτό που βλέπουν. Ναι, αυτό που βλέπουν. Και πάω στην παρέλαση. Αλήθεια. Πας στην παρέλαση πού, σε ποια παρέλαση θα πας? Να παρακολουθήσω τα βαφτιστήρια μου στο ψυχικό που κάνουν παρέλαση και είμαι πάρα πολύ περήφανη. Για να δούμε αν θα γίνει παρέλαση και στη βαθμολογία. Δεν είδα 4 στη Βασιλική και δεν ξέρω τι να κάνω με την πληροφορία αυτή, εντάξει. Τι έγινε, Βασίλο? Δεν ξέρω τι έγινε. Τι έγινε, Βασίλο? Λοιπόν, πολύ ωραίο look. Μου αρέσει για παρέλαση. Έχω μία διαφωνία με το τακούνι, αν και η Εμιλία τα πάει τα τακούνια τέλεια. Ως προς το αν πρέπει να ψάξει λίγο τα παιδιά να τα βρει, αλλά πάλι θα τα καταφέρει αυτή. Εντάξει, μόνο αυτό και ξέρει ότι δεν μου αρέσει τα σακάκια έτσι από πάνω και μου αρέσουν φορεμένα. Ναι. Και θα ήθελα λίγο τα μαλλιά της πιο αυτά που κάνει με τα ρόλεϊ, τα πιο ανάλαφρα. Αυτά. Πάμε στο 2 της Όλγας. Λοιπόν, νομίζω ότι το look έχει πετύχει για παρέλαση. Σε βλέπω εκεί σίγουρα. Το τακούν φαινόταν λίγο άβολο, αλλά okay, εννοώ ότι άμα θέλουμε τα φοράμε και το δεχόμαστε ως έτσι. Θεωρώ ότι επειδή είδα το μανίκι του φορέματος, του καμίσου. Ότι αυτό το σακάκι είναι λίγο καταπιεστικό για αυτό το ωραίο μανίκι. Θα ήθελα με κάποιο τρόπο, δηλαδή το πανωφόρι σου να... Είναι ανοιχτό. Να έχει μεγαλύτερο ώμο για να νοηματικά να συνεχίζει, να περιμένουμε κάτι σε, ξέρεις, να δούμε από κάτω, κάπως έτσι λίγο. Να μην είναι τόσο φτωχός στους ώμους. Και δεν τρελαίνουμε για την τσάντα, να σου πω την αλήθεια. Συμφωνώ πάρα πολύ για την τσάντα, ούτε εγώ, δυστυχώς. Αυτά, αλλά είσαι ωραία. Νικόλ. Λοιπόν, Εμιλία μου, είσαι όμορφη, δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς αυτό. Πάντα στο λέω γιατί με εντυπωσιάζει αυτό. Τώρα, για το τακούνι, και εγώ το περπατάω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό, διότι έχει πάρα πολύ περπάτημα η παρέλαση. Θα είσαι με τα ανήψια σου, θα τα ψάχνεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Η τσάντα δεν ταιριάζει καθόλου. Ναι. Έχεις βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο σετάκι. Ναι. Ωραίο αυτό που έχεις κάνει από μέσα, τα κάνεις εσύ αυτά. Δεν συμφωνώ τόσο με το σακάκι, όχι γιατί είναι από πάνω, δεν με πειράζει με αυτό. Δεν ξέρω για το χρώμα. Αυτά έχω να σου πω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2,6 είναι ο μέσος όρος, πηγαίνει στους κριτές. Ευχαριστώ. Και την κριτική θα ξεκινήσει η Λιάννα για την παρέλαση. Γεια σου, Εμιλία. Γεια σας. Το κόνσεπτ είναι κόμψη στην παρέλαση, από ό,τι βλέπω. Κάποια υπερβολή έχει γίνει στα αξεσουάρ. Είναι κάποια παπούτσια που σου πάνε και λίγο μεγάλα, δεν μπορείς να περπατήσεις, να σταθείς. Είναι και ένα τσαντάκι, έτσι κάπως βραδινό, το κρύβεις. Πού να κρύφτει όλη αυτή η λάμψη? Παίρνει από τα φώτα. Καλά, δεν λάμπει και πολύ. Είναι για να σου τυφλώνει. Το κρύβω. Εντάξει, okay, ωραίο είναι, ωραίο χρώμα, ωραίο σακάκι βάλει από πάνω. Αυτά. Έχεις εσύ να πεις κάτι άλλο για το look να το συζητήσουμε? Όχι, ό,τι βλέπετε είναι το look. Δεν έχω φτιάξει κάτι μόνη μου εγώ. Όχι, δεν έχεις φτιάξει κάτι μόνη σου, αλλά στιλιστικά. Δεν έχει γίνει και τίποτα. Τι να πω εγώ τώρα? Εμείς τι να πούμε πια? Όχι, εντάξει, δεν έχει τίποτα να το συζητήσουμε. Ωραίο είναι, σωστό είναι. Στη βάση του, δηλαδή ωραίο είναι το από μέσα, ωραίο είναι το πανωφόρι το λευκό. Εμένα μου αρέσει που έχεις βάλει άσπρο. Παπούτσια, τσάντα και κάτι τρομερό, δεν βλέπω. Εντάξει. 2. Ευχαριστώ. Εντάξει. Στέλιο, πάμε σε σένα τώρα. Πέρασε η παρέλαση. Πήγες εσύ στην παρέλαση, είχε ωραίο καιρό, εντάξει. Ναι. Αλλά το look της παρέλασης που θα περπατήσεις κάποια μέτρα, τώρα φαντάζομαι εσύ στο ψυχικό θα κάτσεις σε ένα ρεστοράν, σε μια καφετέρια πολύ ωραία. Όχι. Είπε για ψυχικό. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Δεν είπε όμως για ψυχικό. Στο ψυχικό. Στο ψυχικό είπε, ναι. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Α, δεν το σκέφτηκες και έτσι. Όχι, στον δρόμο λέω θα κάτσω.
Χειρότερο το κάνει. Να σου πω κάτι, ναι. Σε εστιατόριο για να δεις παρέλαση, πώς γίνεται αυτό? Εγώ βλέπω, κάθονται στα εστιατόρια, όταν περάσουν οι ενδιαφερόμενοι, σηκώνονται λίγο, χειροκροτάνε και ξανακάθονται. Άκου τώρα, άμα δεν τη ζήσει εκεί πέρα την παρέλαση, δεν έχει νόημα. Ναι, λοιπόν, κοίταξε. Στις παρελάσεις, λοιπόν, θα μπορούσε να βάζεις ένα πολύ ωραίο ψηλό μεσοντζίν παντελόνι καμπάνα. Ένα χοντρό τακούνι, πρωινό, όχι αυτό που είναι κοκτέιλ. Μία μαρινιέρα. Mm-hmm. Μια μαρινιέρα, ένα σακάκι, μια ελληνική σημαία, κάτι να μας δείχνει ότι είσαι στην παρέλαση. Γιατί τώρα είναι λες και πας σε μια συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας, να φάτε το μεσημέρι για να συζητήσετε, ξέρω εγώ, μια αγοραπολισία. Και είσαι και 15 χρόνια μεγαλύτερη. Α, είμαι και 15 χρόνια. Ναι. Εντάξει, αυτό το look που έφερες δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι για άλλη συνθήκη. Δεν το βλέπω αυτό το look να το φοράσεις στη ζωή σου. Εντάξει. Σύνελθε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ω, αμάρες θέλω πια, πραγματικά. Δεν όμως, είχε, αυτό δεν είχε διέξοδο. Δημήτρη, έχει διέξοδο? Για να εκτονωθεί όλο αυτό εννοείς, Εγώ βλέπω σε αυτή την εμφάνιση την Εμιλία μέσα, που έτσι με την μπέζιλ φούστα, που είναι λίγο κόμψη και λίγο πιο σοβαρή εδώ, λίγο business look. Ξέρω ότι αυτά, υποθέτω ότι αυτά είναι αγαπημένα σου και σου αρέσουν. Βέβαια, αστόχησες πάρα πολύ για το μέρος που το τοποθετείς αυτά. Δηλαδή, τώρα θα πας στην παρέλαση έτσι, θα πρέπει να είσαι επίσημη καλεσμένη, να κάθεσαι κάπου. Επίσης, όταν βγάζεις σακάκι, το πουκάμισο που είναι see-through, δεν ταιριάζει για την ημέρα, για το ύφος και για την ώρα. Είναι άλλο πράγμα, όπως και τα παπούτσια είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι μια εμφάνιση αυτή για παρέλαση. Καταρχήν δεν μπορούσε να περπατήσει με αυτά τα παπούτσια. Ναι, δεν μπορώ να περπατήσω. Όχι, θα σας πω γιατί. Δεν μπορούσε. Πριν, ναι. Εγώ βάζω αυτό, κλειστράει πάρα πολύ. Αυτό εδώ που έχω. Ναι, τι είναι αυτό. Και το βάζω συνέχεια, φτέρνες, αυτό παντού. Γιατί? Μ' αρέσει να είναι ενυδατωμένα, έχω κόλλημα. Γενικά το κρατάω παντού στο τσαντάκι μου. Αχ, θα τρελαθώ με αυτό εγώ. Μα αυτό θα γλιστράει περίπου. Πάμε για την ενυδάτωση, πάμε ενυδάτωση, φύγαμε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μην τα ενυδατώνεις. Όχι εκεί που πατάς. Τι στέρνα σου βρήκα θα ενυδατώσεις την ώρα που πατάς. Ναι, και τα δαχτυλάκια. Και τα δαχτυλάκια. Πίσω τα κάνω, όταν καθόμαστε και περιμένουμε τη σειρά. Ναι, αλλά δεν πήγε το μυαλό σου, δεν θα μπορούσε να περπατήσει έτσι. Πάντα πάει το μυαλό μου, αλλά το κάνω. Λοιπόν, για κάνε τα μαλάκια πίσω από τα αυτή να δούμε κάτι. Ναι. Γιατί σε πνίγουνε λίγο. Ναι. Ωραία. Κοίταξε, με μια γυαλάδα ωραία γιατί είναι πολύ ματ και ένα κόκκινο στόμα θα τοποθετήσω αυτή την εμφάνιση λίγο πιο βράδυ, απόγευμα, σε κάπου αλλού, αλλά όχι εκεί που πας τώρα. Δηλαδή είναι μεγάλο ατόπιμα αυτό που είπες. Ναι. Ευχαριστώ. Με κρέμα ή χωρίς. Το ίδιο. Κοίταξε, είναι καλύτερα από χτες. Ναι, λίγο καλύτερα. 6,6. Εντάξει. Εντάξει. Είναι μια μονάδα και παραπάνω, άμα το σκεφτείς δηλαδή. Οπότε μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Ευχαριστώ πολύ. Και φτάσαμε λοιπόν τώρα σε αυτή τη μαγική στιγμή όπου ανακοινώνουμε την νικήτρια της ημέρας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δούμε τον πίνακα κατάταξης. Για να δούμε. Σελένη, τι γίνεται? Όλα καλά. 11,9, δεύτερη μέρα σερή. Η Όλγα είναι με 7,6, πολύ μεγάλη διαφορά. Η Ειρήνη Παπαβασιλείου είναι τελευταία με 4,7 και μετά είναι η Πόπη με 5. Κατάλαβες, Πόπη? Κατάλαβα να λες. Γεια, έλα, Σελένη μου εδώ. Μια έλα δικηγορίνα. Μπράβο, αγάπη μου. Δεύτερη συνεχόμενη φορά, ρε θηρίο. Για πες. Θα πάθω overdose, αγάπη. Έχεις έρθει πολύ αποφασισμένη όμως, Θα μου ανέβει το ζάχαρο. Σε κάτι δεν ξέρω, πάντως προς το παρόν ανεβαίνει νομίζω η αυτοπεποίθηση. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Λοιπόν, είναι άλλος ένας πόντος που παίρνεις για τον καλά που έρχεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε σε ακόμα μία νικητήρια πασαρέλα, Σελένη Φωτιάδη. Φύγαμε. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.